Το μοναδικό μνημείο Θρακών προσφύγων στον Έδρο και ίσως στη Θράκη τοποθετήθηκε ήδη στο Διδημότυχο και πρόκειται να εγκαινιαστεί τον ερχόμενο Μάιο σύμφωνα με δηλώσεις της Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Διδημοτήχου Αθηνών, Σύση Καζακίδου. Το μνημείο είναι τιμής και μνήμης των Θρακών προσφύγων, ναι. Όλων των Θρακών προσφύγων. Ναι. Γιατί ο θρακικός προσφυγικός ελληνισμός ξεκινάει από το 1890. Mm-hmm. Από την Ανατολική Ρωμυλία και τον Ξεριζωμό, που εκεί για λόγους πανσλαβισμού είχε ξεκινήσει. Mm-hmm. Συνεχίζεται με την βίαιη εθνοκάθαρση το 1914, mm-hmm. που ήταν πιο σκληρός διωγμός εκεί, που γίνανε διωγμοί σφαγές. Mm-hmm. Και βεβαίως ολοκληρώνεται με την εκένωση της Ανατολικής Θράκης το 1922. Mm-hmm. που για λόγους γεωστρατηγικού συμφερόντων ξεριζώνεται πάλι ένα μεγάλο κομμάτι των Θρακών προσφύγων. Μιλώντας στην ΕΡΤΟ Ρεστιάδας, η κυρία Καζακίδου τόνισε ότι η πρωτοβουλία πάρθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση φέτος 100 χρόνων από την άδικη εκένωση της Ανατολικής Θράκης από το ελληνικό στοιχείο, ώστε να δώσει ένα μήνυμα μνήμης, γνώσης και δύναμης σε όλες τις γενιές. Είναι απορίας άξιο, συνεχίζει, πως εδώ και τόσα χρόνια δεν έχουμε γνωρίσει αυτή τη δύσκολη εξέλιξη που βίωσαν οι πρόγονοί μας, ο θρακικός ελληνισμός. Η ιδέα ήταν του συγγραφέα από το Ασημένιο Κωνσταντίνου Τριανταφυλάκη, η οποία άρχισε να δρομολογείται μέσα από τις κινήσεις μιας πενταμελούς επιτροπής που συστάθηκε από την ίδια ως Προέδρου του Συλλόγου, τον συγγραφέα κύριο Τριανταφυλάκη, τον δημοσιογράφο Παντελή Αθανασιάδη, την κυρία Ελένη Τσελεμπίδου, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Συλλόγου, και τον ιστορικό ερευνητή Ιωάννη Σαρσάκη, με σχετικό αίτημα που υποβλήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο το περασμένο καλοκαίρι. Ωστόσο, οι διαδικασίες εξελίχθηκαν γρήγορα και σήμερα ο ντόπιος γλύπτης Γιάννης Ιωαννίδης φιλοτέχνησε το μνημείο, το οποίο τοποθετήθηκε σε κεντρικό σημείο της πόλης. Δεν υπάρχει τέτοιο μνημείο στον Έβρο, ίσως και στη Θράκη. Mm-hmm. Και είναι άξιο απορίας πως 100 χρόνια δεν έχουμε μάθει, δεν έχουμε γνωρίσει αυτή, mm-hmm. αυτή τη δύσκολη εξέλιξη που βίωσε, mm-hmm. που βίωσαν οι πρόγονοί μας και βίωσε και ο θρακικός ελληνισμός, mm-hmm. όλος. Η στήριξη θρακιωτών από όλο τον κόσμο αλλά και ανθρώπων φίλων της Θράκης ήταν μεγάλη, σύμφωνα με την κυρία Καζακίδου, δείγμα ότι η πατρίδα μας βρίσκεται στην καρδιά πολλών Ελλήνων, επισημένοντας παράλληλα ότι η σκέψη όλων μας είναι στη γενέτειρα πατρίδα, άλλωστε η Ελλάδα αρχίζει και τελειώνει από τη Θράκη.